Παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Αγίας Τριάδας με τους γονείς τους και κάτοικοι της περιοχής αποκλείουν συμβολικά μία λωρίδα κυκλοφορίας στη λεωφόρο Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας. Τα συνθήματά τους δυναμικά. Μακριά οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας από το σχολείο. Σήμερα έχουμε μία κινητοποίηση, γιατί το πρόβλημα των κεραίων παραμένει εδώ και 3 χρόνια άλυτο. Φτάσαμε πια στο παραπέντε να γκρεμιστούν οι κεραίες και ξαφνικά με τον καινούριο νόμο που ψηφίστηκε 28 Δευτέρου, γυρνάμε πάλι δεν ξέρω πόσα χρόνια πίσω για να εξετάσουν οι νομικοί σύμβουλοι των υπηρεσιών και πάλι το θέμα από την αρχή. Θέλουμε πια να φύγουν οι κεραίες δίπλα από το σχολείο. Αν και υπάρχουν αποφάσεις για κατεδάφιση από την πολεοδομία, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αδυνατούσε να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Με έγγραφό του από τον Νοέμβριο, ο Δήμος Θερμαϊκού γνωστοποίησε την πρόθεσή του στην Περιφέρεια να συμβάλλει στην κατεδάφιση. Ωστόσο, η απάντηση ήρθε λίγες ημέρες πριν την ψήφιση σχετικού νόμου στη Βουλή. Ψηφίστηκε ένας καινούργιος νόμος από τη Βουλή, ο οποίος δίνει το δικαίωμα σε όλες τις παράνομες κεραίες κινητής τηλεφωνίας να θεωρούνται ως νομίμως υφιστάμενες για τα επόμενα 2 χρόνια μέχρι να βγάλουν την άδεια λειτουργίας τους. Το θέμα είναι όμως ότι ο νόμος ταυτόχρονα λέει ότι για όσες κεραίες είχε διαπιστωθεί η ύπαρξή τους, εξακολουθούν να επιβάλλονται οι κυρώσεις που είχαν επιβληθεί. Εμείς λοιπόν ζητάμε να επιβληθούν οι κυρώσεις που είναι η άμεση κατεδάφισή τους. Είναι απόφαση της πολεοδομίας. Καταρχάς δεν μπορούμε να πάμε αντίθετα στον νόμο. Όταν υπάρχει μια νομολογία η οποία λέει από 7 Τρίτου και για 2 χρόνια θα πρέπει να βγάλουν άδεια οι συγκεκριμένοι, πρέπει να αναμένουμε να βγάλουν άδεια. Θα πρέπει λοιπόν εμείς, το μόνο που κάνουμε είναι διαμαρτυρία. Διότι υπάρχει νόμος, εμείς δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε εναντίον του νόμου. Είμαστε παράβαση. Θα πάμε για παράβαση, θα πάμε τώρα ο κόσμος και εγώ μαζί τους. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπους διαμαρτυρίας, διότι αυτή η νομολογία ήταν λάθος. Μαζί μας επίλυσαν με εξώδικο ότι αν λοιπόν πάμε να παρέμβουμε, θα μας ζητήσουν για παραβάσεις, θα μας καταγγείλουν και θα δώσουν και ευθύνες σε αυτόν που θα λειτουργήσει για αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν κινούνται νομικά πίσω από μια νομολογία η οποία ψηφίστηκε σε 7 Τρίτου του 2012. Θαρώ ότι δίκαια σήμερα τα παιδιά, οι γονείς αλλά και οι κάτοικοι της Αγίας Τριάδος είναι αναστατωμένοι, αφού υπάρχει απόφαση της Περιφέρειας η οποία δηλώνει ευθαρσώς ότι πρέπει να κατεβούν αυτές οι κεραίες. Είναι μία απλή κίνηση του Δήμου. Με μία δήλωση πλέον στη ΔΕΗ, αφού υπάρχει πολεοδομική παράβαση, να κοπεί το ρεύμα και να τελειώσουμε μία και καλή το θέμα. Τα άλλα είναι λόγια μόνο να λέμε για να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα. Εμείς το είχαμε πει πολλές φορές και αυτό ήταν, αν θέλετε, και συμπέρασμα που έβγαινε και από τις ίδιες τις διαδικασίες και από την ίδια την κουβέντα που προέκυπτε από τις ερωτήσεις που κάναμε. Ότι έτσι κι αλλιώς αυτή η υπόθεση θα λυθεί όταν γίνει υπόθεση, όπως γίνεται σήμερα, του λαϊκού κινήματος. Όταν μέσα από τις οργανωμένες δομές του, αυτό το λαϊκό κίνημα, μέσα από τους συλλόγους του, μέσα από τους φορείς του, μέσα από τις λαϊκές επιτροπές, μέσα από αυτές τις οργανωμένες δομές δηλαδή, απαιτηθεί το αυτονόητο, να σταματήσει το έγκλημα. Εδώ και 3,5 χρόνια, οι γονείς και μαθητές αγωνίζονται να εκδιώξουν τις κεραίες που είναι μόλις 60 μέτρα από το σχολείο. Αρκετοί είναι αυτοί που αναφέρουν και περίεργα συμπτώματα. Έχει πονοκεφάλους γύρω από τα μάτια το παιδί πολύ συχνά. Το πήγα στο γιατρό, μου είπε ότι δεν βρίσκει τίποτα. Και στη Μητούλα κάναμε και εξετάσεις για ιχμωρίτιδα και μας είπε ότι δεν υπάρχει παθολογικό αίτιο. Αλλά τώρα με φόβησε η κυρία λέγοντάς μου για πονοκεφάλους και δεν ξέρω πώς αλλιώς να το ψάξω. Ναι, ο γιος μου έχει πονοκεφάλους, τη μέρα πάρει στο σχολείο. Εσείς μιλήσατε με κάποιον γιατρό και σας είπε κάτι. Μίλησα, ούτε τα μάτια του έχει πρόβλημα, ούτε τίποτα. Προφανώς είναι ούτε ενέργεια. Αυτό το ρώτησατε εσείς στο γιατρό. Βεβαίως. Ότι υπάρχει περίπτωση να είναι από αυτή την ενέργεια. Δεν έχει ούτε τα μάτια του πρόβλημα, ούτε τίποτα το παιδί μου. Από τη μέρα που πάει στο σχολείο, πονοκεφάλους. Αυτό σας είπε, ότι υπάρχει περίπτωση εξαιτίας. Ναι. Λυπάμαι πολύ για τα χάλια τους. Όπως λένε γονείς και μαθητές, θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να δικαιωθούν.